Γεια σας. Γεια σου, Λία. Λία, πέρασα από τον πάγκο μου, είπες μια ιστορία, στο έφτιαχνε η γιαγιά σου. Ναι. Τι έχουμε εδώ, έχει και όνομα. Τρυψάνα. Τρυψάνα, από τρυψάνα. Πού? Λοιπόν, η τρυψάνα τι είναι, γάλα, στο γάλα. Και ψωμί, φρέσκο της γιαγιάς μωτό. Α, το τρεις, okay. Ναι, και το τρώμε με λίγη ζάχαρη και το κουτάρι. Παπάρα. Αυτό. Παπάρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Γενικά, ό,τι γεύση έχω βάλει μέσα στο πιάτο είναι η γιαγιά μου και ο παππούς μου. Ό,τι μου τους θυμίζει, το έχω βάλει μέσα. Το ψωμί για να... είναι πως έλεγε η διαφήμιση. Τη μάνα μου και τον πατέρα μου. Είμαστε και μάγειρες. Ο Κοντιζάς. Τον έκανα και πέρασε καλά. Την αγάπη μας στον παππού και στη γιαγιά. Νομίζω ότι εδώ το δυνατό στο χαρτί είναι η ιστορία και η ιδέα πίσω από το πιάτο. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, την έχεις περιποιηθεί κιόλας. Είναι πανέμορφο, τι όχι πρόχειρα. Ναι, είναι πανέμορφο. Είναι πανέμορφο. Μένει να δούμε αν είναι αρκετό αυτό που υπάρχει μέσα στο πιάτο. Εγώ να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Τεχνικά από αυτά που μπορώ να διακρίνω με μία πρώτη ματιά είναι ότι έχουμε ένα χρυσαφένιο χρώμα που είναι το ζητούμενο όταν έχουμε να τηγανίσουμε κάτι. Έχουμε μία κρέμα η οποία φαίνεται πάρα πολύ όμορφη κι αυτή, γυαλίζει, οπότε αν δεν κάνουμε και φοβερό λάθος έτσι θα δοκιμάσουμε. Η υφή πρέπει να έχει πάει πολύ καλά και είναι πολύ ωραίο που μια τέτοια ιστορία φτάνει μπροστά μας με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αυτό είναι το τεστ δημιουργικότητας. Εμένα μου αρέσει πολύ, Λία. Χαλαρώνω λίγο, γιατί σχολιάζουν αρχικά την εμφάνιση και αυτό που ακούω είναι θετικά και αναθαρεύω λίγο. Το πιάτο είναι ο ορισμός της απλότητας και της αγκαλιάς όταν, σε ό,τι έχει να κάνει με γεύση και ιδέα. Και μέσα στην απλότητά του είναι πάρα πολύ νόστιμο και εξαιρετικό. Και δημιουργικό. Και δημιουργικό, ναι. Νομίζω έχεις πέσει μέσα σε ό,τι ζητήσαμε σήμερα. Εγώ στο μήλο θα επέμενα παραπάνω στη φωτιά, ένα εξτρά καραμέλωμα. Ίσως κάτι ακόμα να το έκανε το απόλυτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω, εγώ θα σου πω ένα μπράβο για δύο λόγους. Ότι έφερες μία μνήμη σε μία πολύ δημιουργική έκφραση. Κατάφερα να τους περάσω τα δικά μου συναισθήματα. Γιατί για μένα είναι ένα πιάτο γεμάτο συναισθήματα, πραγματικά. Και χαίρομαι πάρα πολύ που το ένιωσε αυτό. Μπράβο, Λία. Μπράβο. Περιμέναμε αρκετό καιρό να δούμε κάτι, Μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Χάρηκα που είδα τη Λία να ξυπνάει και στους κριτές αναμνήσεις. Πραγματικά, δηλαδή, δεν μπορώ να πω μπράβο σε αυτό το κορίτσι.